Ξεκίνησα λοιπόν με τα πόδια, όπως μου άρεσε πάντοτε να κάνω τις διαδρομές στο Άγιον Όρος, ένα πρωινό, και προσευχόμενος καθοδόν και ρωτώντας τους πατέρες που συναντούσα στο δρόμο, έφτασα στο κελί του Αγίου Γεωργίου και εκεί ζήτησα τον γέροντα. Μετά από λίγο κατέβηκε ο γέροντας κάτω, μιλήσαμε ολίγον και μόνο που τον είδα το πρόσωπό του με ενέπνευσε, μου απέσπασε τον θαυμασμόν και το σεβασμό μου και αισθάνθηκα εκείνο το οποίο ένιωσαν οι μαθητές του Χριστού στο όρος της μεταμορφώσεως. Τόσο ωραία, τόσο καλά σε αυτό το γλυκό, το πνευματικό περιβάλλον. Και σκεφτόμουν μέσα μου εκείνο το οποίο είπε ο Πέτρος στο Χριστό, «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, τι καλά δηλαδή Χριστέ να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε 2-3 καλύβες και να μένουμε εδώ πέρα σε αυτό το παραδείσιο χώρο». Και ενώ σκεφτόμουν να πω στο γέροντα, «Γέροντα μπορείτε να με φιλοξενήσετε απόψε στο κελί σας, για να μην γυρίσω να μείνω στο βατοπέδι», μου λέει ο γέροντας ο ίδιος, «Απόψε βέβαια θα μείνεις εδώ, ανάμεσά μας». Και πράγματι με φιλοξένησαν στο κελί με την πλούσια πνευματική φιλοξενία, διότι χωρίς να θυμάμαι τίνος Αγίου, αλλά είχαν μια μεγάλη αγρυπνία εκείνη τη βραδιά. Για μένα όμως δεν τέλειωσαν όλα σε μια απλή γνωριμία, αλλά ήθελα να προχωρήσω και στο πνευματικό κομμάτι, το οποίο ενδιέφερε την ίδια την ψυχή μου, την ανακούφιση της ψυχής μου, ως μοναχός να εύρω κάτι καλύτερο μέσα στην πνευματική μου πορεία. Και έτσι λοιπόν κάθισα και εξομολογήθηκα στο γέροντα, ο οποίος με άκουσε με πολύ πατρική αγάπη. Συζητήσαμε πολλά πνευματικά θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν έναν αγωνιζόμενον χριστιανόν, έναν αγωνιζόμενο μοναχό, και εκεί διαπίστωσα με τα χαράς μου ότι αυτός ο άνθρωπος στον οποίο αξιώθηκα να αποθέσω τους λογισμούς της ψυχής μου είναι ένας σοφός εν πνεύματι Αγίο άνθρωπος, είναι ένας σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος, είναι ένας γνήσιος συνεχιστής των παλαιών διακριτικών αγιοριτών γερόντων. Από εκεί και πέρα αποφάσισα το σύνδεσμο αυτόν με τον πατέρα Διονύσιο να τον διατηρήσω και με άλλες επισκέψεις που έκανα εις το κελίον του. Και εν παρενθέσει να είπω εδώ πέρα ότι ο γέροντας Διονύσιος, έτσι, ήτανε σχεδόν τυφλός ή εντελώς τυφλός, έτσι. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι κάθε φορά που πήγαινα εκεί, με το ευλογείτε γέροντα που του έλεγα, μου έλεγε «Α, καλώς τον, εσύ είσαι ο πατέρ Σάβας». Ένας μοναχός, έναν τέτοιον άνθρωπο τον θεωρεί πνευματικό οδηγό στη ζωή του και δεν τον αφήνει εύκολα. Δεν τον ξεχνάει. Αλλά εκείνο το οποίο μου έμεινε μέσα μου με το γέροντα Διονύσιο ήταν ότι έβλεπα έναν άνθρωπο, έναν ασκητή, όπως διαβάζουμε περί αυτών των ασκητών, περί αυτών των ανθρώπων, στο γεροντικό, στις παλιές βιογραφίες των Οσίων, στον Ευεργετινό. Δηλαδή μου είχε εμπνεύσει μία εικόνα η οποία με μετέφερε στην Αίγυπτο, στην Θηβαΐδα, στην Ιτρία ή στην έρημο της Συρίας, ας πούμε, την αρχαία εποχή, διότι μιλούσε τη γλώσσα της απλότητας, χωρίς να προσπαθεί να εντυπωσιάσει με τα λόγια του. Γι' αυτό οι μικρές συμβουλές τις οποίες έλεγε ήταν γεμάτες, ήταν φουσκωμένες από την χάρη του Θεού. Το πρόσωπο του γέροντα Διονυσίου με ενέπνευσε τόσο πολύ που να σας πω να εξομολογήσει ότι το είχα ταυτίσει κατά κάποιον τρόπο με ένα αποστολικό πρόσωπο. Τον Απόστολο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό. Τον Απόστολο Ιάκωβο δεν τον είχα γνωρίσει φυσικά, αλλά τον είχα γνωρίσει από την
θαυμάσια επιστολή, καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου, όπου σε λίγα κεφάλαια, 4-5 κεφάλαια, περιγράφει κατά άριστον τρόπο την πνευματική ζωή του χριστιανού. Ομοίως ήταν και ο Γέροντος Διονύσιος. Οι συμβουλές του ήτανε σαν οι ίδιες οι φράσεις της επιστολής του Αγίου Ιακώβου, παραλλαγμένες στον χώρο του μοναχισμού τη σύγχρονη εποχή. Πήγα πολλούς ανθρώπους και αγιορείτες γέροντες, όπως το γέροντα Δανιήλ τον Πρωτοψάλτη, και τον έκαναν πνευματικό, εξομολογήθηκαν στο γέροντα, αναπαυθήκανε, πήγαν και ξαναπήγαν πολλές φορές μόνοι του. Αλλά εντύπωση μου έκανε όταν πήγα τον σιατίστη στον Αντώνιο, τον Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος, απλός, ταπεινός, το τι χαρά έκαναν και οι δύο. Εξομολογήθηκε ο σιατίστης, δεν ξέρω ο γέροντας τι έγινε, αλλά όταν βγήκαν από την εκκλησία, μου λέει ο γέροντας, «Πάτερ Αντίπα, φώναξε τους πατέρες να έρθει να μας γονατίσουμε, να μας διαβάζει μια ευχή, αυτός είναι άγιος άνθρωπος ο δεσπότης». Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήταν άγιος άνθρωπος, γιατί οι αγιώτες, όπως λένε και οι πατέρες, είναι βασικά ο ανεπίληπτος βίος. Λέγει ο Άγιος είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός που έχει ορθόδοξο φρόνημα και ενάρετο βίο. Βέβαια, εμείς για να βεβαιωθούμε περισσότερο, επικράτησε στην Εκκλησία να δούμε και θαύματα. Νομίζω και θαύματα έχουν γίνει από πολλοί άνθρωποι που τον επικαλέστηκαν, αλλά πέραν τούτου το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ήταν ότι κράτησε την παράδοση του Αγίου Όρους, γιατί μετά από εκείνον όσο να είναι αλλάξαν κάποια πράγματα, και θυμάμαι που τον ρώτησα μια φορά, λέω «Γέροντα, τώρα είναι καλύτερα που ήρθαν πολλοί νέοι στο Αγίον Όρος, μορφωμένοι κτλ. Ή τότε που πρώτο ήρθες στο Αγίον Όρος?» Μου λέει, εντάξει, καλό είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι στα Άγιον Όρος και τα λοιπά, αλλά να ξέρεις, μου λέει, καλύτερα ήταν τότε. Λέω, γιατί? Γιατί υπήρχε απλότης, μου λέει. Τις τελευταίες μέρες που κατέπεσε, αξιώθηκα να ακούσω τα τελευταία λόγια του μαζί με τον γέροντα Διονύσιο, τον νεότερο. Είμαι θα εκεί. Δεν μιλούσε, αισθανόταν μια δυσφορία και δυσκολία, και εγώ κάπως τον πείσα, «Γέροντα, δώσε μας, όπως λένε, τελευταίο λόγο, πες μας κάτι να τον φυλάξουμε αυτόν τον λόγο, πες μας κάτι». Και με κόπο μένα, αλλά το είπε. Και τι είπε? «Να έχετε αγάπη και ειρήνη μεταξύ σας».